οι ερευνητές εντόπισαν έναν ασυνήθιστα μεγάλο, προηγουμένως άγνωστο τύπο μορίου στον εφέλωμα Cat's Paw, μια περιοχή σχηματισμού άστρων περίπου 5.500 έτη φωτός από τη Γη. Με 13 άτομα, η Ένωση, που ονομάζεται 2-μεθοξιεθανόλη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μόρια που έχουν εντοπιστεί ποτέ έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Το φαινομενικό κενό του διαστήματος είναι ζωντανό και περιέχει χημεία, καθώς τα άτομα ενώνονται και διασπώνται για να δημιουργήσουν αστέρια και πλανήτες. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίζονται απλά οργανικά μόρια, όπως το μεθάνιο, η εθανόλη και η φορμαλδεΐδη, βοηθά τους επιστήμονες να δημιουργήσουν μια εικόνα όχι μόνο για το πώς γεννιούνται τα αστέρια και οι γαλαξίες, αλλά και πώς ξεκίνησε η ζωή. Κάθε μόριο διαθέτει έναν μοναδικό ενεργειακό γραμμωτό κώδικα, μια συλλογή από συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός που μπορεί να απορροφήσει το μόριο. Αυτός ο γραμμωτός κώδικας ενεργειακών μεταπτώσεων μετριέται εύκολα στο εργαστήριο, αλλά οι επιστήμονες πρέπει στη συνέχεια να αναζητήσουν αυτήν την ίδια ενεργειακή υπογραφή στο διάστημα. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποίησαν ερευνητές του MIT για να ανιχνεύσουν τη 2-μεθοξιεθανόλη, έναν τύπο μορίου 13 ατόμων, στο οποίο ένα από τα άτομα υδρογόνου της εθανόλης αντικαθίσταται από μια πιο πολύπλοκη ομάδα μεθοξή, στον εφέλωμα. Αυτό το επίπεδο πολυπλοκότητας είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο εκτός του ηλιακού συστήματος, με μόνο 6 είδη, μεγαλύτερα από 13 άτομα, να έχουν ποτέ εντοπιστεί. Είδη που περιέχουν μεθοξή είχαν ανιχνευθεί προηγουμένως σε ένα τμήμα του νεφελώματος Cat's Paw, που ονομάζεται επίσης NGC-63341. Ως εκ τούτου, η ομάδα είχε μια καλή ιδέα για το πού να ψάξει για το νέο μόριο. Αρχικά, η ομάδα κατέγραψε συνολικά 2.172 πιθανά ενεργειακά σήματα για το μόριο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη συστοιχεία ALMA, ένα σύνολο 66 ραδιοτηλεσκοπίων στη Χιλή, η ομάδα συνέλεξε μετρήσεις από τον εφέλωμα και ανέλησε τα σήματα για την ενεργειακή υπογραφή της 2-μεθοξιεθανόλης. Η ομάδα εντόπισε τελικά 25 σήματα από τον εφέλωμα Cat's Paw και επιβεβαίωσε την παρουσία του νέου τύπου μορίου σε αυτήν την περιοχή σχηματισμού άστρων. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν μελλοντικές μελέτες για τον εντοπισμό άλλων μορίων στο διάστημα.